και η κυρία Παπαδημητρίου, αλλά και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Μάρκος Δέμπας, ο κύριος Θόδουλος Τοψίδης. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με το ουσιακό κέντρο, το κόψιμο της κορδέλας. Είναι όλα έτοιμα και μπράβο. Λοιπόν, επίσημα έχουμε τα εγκαίνια της Καβάλα Expo 2024. 30η Καβάλα Expo 2024. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος με την κυρία Παπαδημητρίου και καθιερωμένες φυσικά φωτογραφίες και οι selfies, όπως βλέπουμε. Αφού ξεκινήσαμε και επίσημα, λοιπόν, με την κοπή της κορδέλας, θα προσκαλέσουμε και τον κόσμο σε αυτό το μεγάλο επιχειρηματικό γεγονός που είμαστε εδώ, στην Καβάλα Expo 2024. Ναι, βλέπω μια διαφορετική διαρρύθμιση εδώ στο κτίριο. Άλλαξε λίγο. Καλό είναι αυτό να γίνεται, να έχουμε αλλαγές δηλαδή από χρονιά σε χρονιά. Έχει σημασία να δίνουν το παρόν οι τοπικές επιχειρήσεις. Ασφαλώς κάθε χρόνο μπορούμε να λέμε ότι μπορούσαν να έρθουν και άλλες, αλλά και αυτές που έρχονται θα έλεγα ότι είναι οι πιο συνειδητοποιημένες ότι αυτός ο θεσμός πρέπει να στηρίζεται και δεν στηρίζεται, να το πω έτσι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Η συμμετοχή σε μια έκθεση δείχνει αν πραγματικά πιστεύεις το εγχείρημα ή δεν το πιστεύεις και τόσο πολύ. Και νομίζω ότι για τις τοπικές επιχειρήσεις επιβάλλεται αυτή η κίνηση. Πηγαίναμε τότε με τον φίλο μου τον Μάρκο εκείνα τα χρόνια και κουβαλούσαμε μάρμαρα στον υπαίθριο χώρο του Ισογείου, στην πιλωτή της Νομαρχίας, τότε το διοικητήριο. Γιατί, όχι γιατί ήταν μια έκθεση υπερπολυτελής και προβεβλημένη, αλλά ήταν η αρχή μιας προσπάθειας για την Καβάλα να οργανώσει μια επιχειρηματική έκθεση και να αναδείξει τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το νόημα. Και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο αξίζει τον κόπο η υποστήριξη. Αυτό. Και νομίζω ήδη η προσέλευση και του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Υπουργέ. Μα κάθε χρόνο ο κόσμος έρχεται. Έρχεται να δει τι γίνεται στην τοπική αγορά, έρχεται να γευτεί, ξέρω εγώ, τοπικά προϊόντα στο διατροφικό κλάδο. Δίνει το παρόν. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον. Μια έκθεση είναι σημείο συνάντησης. Είναι σημείο έρευνας αγοράς. Είναι σημείο ανταλλαγής πληροφοριών από παράγοντες του επιχειρήν, των παραγωγικών κλάδων της αγοράς. Που ωφελεί όλους. Και επομένως καλό είναι αυτές οι πρωτοβουλίες να στηρίζονται και από την τοπική κοινωνία και από την τοπική οικονομία. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Πρόεδρε. Την υφυπουργό μας, την Άννα Μάρκα. Την υφυπουργό, βεβαίως. Να περάσουμε λίγο από εδώ που είναι και το περίπτερο του καναλιού από πίσω μας. Μέλα του Υπουργείου, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς και πόσο μάλλον χρήζει. Η υφυπουργός έχει αποδείξει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πόσο στηρίζει και τα επιμελητήρια και την επιχειρηματικότητα. Και είναι και πολύ σημαντικό. Καλό έργο. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Υφυπουργέ, διότι είμαστε εδώ σε ένα μεγάλο επιχειρηματικό γεγονός. Να φέρουμε λίγο και στην παρέα τον Γενικό Διευθυντή μας, τον κύριο Μάθο Κουκουτίνη. Να έτσι έχουμε τους χαιρετισμούς, να έχουμε λοιπόν και τον Διευθυντή στο πλάνο. Να πούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, διότι στηρίζουμε και την τοπική οικονομία του τόπου και όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, καλησπέρα από εδώ, από τη Μακεδονία, από την πανέμορφη Καβάλα και από την Καβάλα Expo, από εδώ που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Για μένα είναι η δεύτερη χρονιά που παρευρίσκομαι την ιδιότητα της Υφυπουργού Ανάπτυξης και αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Η παρουσία μου εδώ σήμερα καταδεικνύει ακριβώς ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και όλη η κυβέρνηση, καθώς όπως είδατε νωρίτερα την τελετή εγγενείων που πραγματοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο φίλος ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, η κυβέρνηση είναι σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με ένα μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο στον Εύρο, στην ακριτική Ελλάδα, ακριβώς για να δείξουμε ότι πασχίζουμε, ότι εργαζόμαστε, ούτως ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα μας. Εγώ θέλω να συγχαρώ και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, τον πρόεδρο, τον φίλο τον Μάρκο τον Δέμπα και φυσικά όλους τους επιχειρηματίες για όλη την προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν ζωντανή, δυνατή την οικονομία του τόπου μας και φυσικά όλους τους εκθέτες που είναι σήμερα εδώ, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, να τους διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πάντα τις πόρτες του ανοιχτές σε έναν διαρκή και γόνιμο διάλογο για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα προβλήματα του της επιχειρηματικότητας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας καλωσορίσουμε για ακόμη μία φορά. Κύριε Πρόεδρε. Στους εκθέτες, καταρχήν, η έκθεση είναι για τους εκθέτες. Είναι για τις επιχειρήσεις μας, τόσο τις τοπικές, περιφερειακές που βρίσκονται εδώ, επιχειρήσεις
από όλα τα μέρη της πατρίδας μας και από το εξωτερικό. Φέτος η έκθεση είναι πραγματικά διεθνής, με δυναμική παρουσία της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου, και πραγματικά τους καλωσορίζουμε όλους σε αυτή τη μεγάλη έκθεση με μια αγκαλιά. Ευελπιστώ ότι ανεβάζουμε τον πήχη, θα τον πάμε ακόμα πιο ψηλά τα επόμενα χρόνια και ευελπιστούμε η επιχειρηματικότητα να παραμείνει δυνατή παρά τις δυσκολίες που περνάμε. Είμαστε εδώ και εμείς σαν επιμελητήρια να βοηθήσουμε, και η κυβέρνηση που προσπαθεί με πολιτικές και αποφάσεις να πάμε την επιχειρηματικότητα μπροστά, γιατί είναι ο κορμός, η ρακοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Έτσι ακριβώς λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το τετραήμερο το οποίο ακολουθεί κιόλας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια και να περιοδεύσετε κιόλας τα περίπτερα. Πάμε πάρα πολύ.